Αναφέρομαι σε δράσεις για την ειρήνη στο Ρέθυμνο, με την υποστήριξη του Δήμου Ρεθύμνης και με μια πρωτοβουλία του Δικτύου Εθελοντών του Δήμου Ρεθελοντό. Ρεθελοντό. Έχουμε φιλοξενήσει μέλη του συγκεκριμένου δικτύου πάρα πολλές φορές στην εκπομπή μας. Πάμε στην κυρία Πέπη Μπυρλυράκη, αντιδήμαρχος τουρισμού, επιχειρηματικότητας και εθελοντισμού στο Δήμο Ρεθύμνης. Την καλησπέρα μας, κυρία Μπυρλυράκη. Καλησπέρα, κύριε Παναγιώτοπουλε. Γεια σας από Ρέθυμνο. Είμαι εδώ μαζί με τον κύριο Παπαδόσυφα, εκπρόσωπο των εθελοντών, από το Ρεθελοντό, το Δίκτυο Εθελοντών, και σας καλησπερίζουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πότε ξεκινούν οι δράσεις? Για βάλτε μας λίγο στο κλίμα. Να σας πω. Όπως είπα και στο Δημοτικό μας Συμβούλιο πριν από λίγο, αναπτύσσοντας τις δράσεις, υπάρχουν τρεις κύριες δράσεις που οι εθελοντές μας αποφάσισαν να ξεκινήσουν από αυτές, γιατί το μήνυμα για την ειρήνη είναι διαχρονικό, όπως ξέρουμε. Όμως, λόγω μεγάλης αυτής της ιστορίας που είναι πολύ κοντά μας αυτή τη φορά, στην Ουκρανία, θέλουμε να ξεκινήσουμε φέτο τις δράσεις της ετήσιες του Δικτύου των Εθελοντών από αυτό το πολύ δυνατό μήνυμα. Σταματήστε τους πολέμους σε όλο τον κόσμο, θέλουμε ειρήνη. Αυτό λοιπόν που κάνουμε απόψε σε τρία κεντρικά σημεία της πόλης μας είναι να έχει ο καθένας από τους πολίτες μας, είτε τους περαστικούς, είτε αυτούς που θα έρθουν για λίγο κοντά μας, σε μια σιωπηλή προσευχή, να ανάβουμε ένα κερί για την ειρήνη και να μαζευτούμε όλοι μαζί εδώ πίσω μου στην αμμουδιά του Ρεθύμνου, όπου θα είναι το μεγάλο σήμα της ειρήνης, το οποίο θα ανάψει και θα φανεί, θα φύγει μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Μπράβο, εικόνες, όπως το λέτε, εικόνες που θα κάνουν το γύρο του κόσμου με εμπνευστές ρεθεμιώτες, την αυτοδιοίκηση και εθελοντές. Είναι πολύ σημαντικό και αυτή η συνεργασία είναι ξεχωριστή, κυρία Μπυρλυράκη. Είναι ξεχωριστή. Για μας είναι πολύ μεγάλη χαρά για το Δήμο να μπορεί να συντονίζει και να βοηθά όλους αυτούς που θέλουν έδαφος για να υψώσουν τη φωνή τους. Γιατί δεν θέλουμε να είμαστε απαθείς. Θέλουμε να έχουμε φωνή, μια σωστή φωνή, νυφάλια, μια προσευχή για τον άνθρωπο, για το περιβάλλον και για όλο τον κόσμο. Γι' αυτό θα προχωρήσουμε Παρασκευή πρωί, μεθαύριο λοιπόν, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Παιδαγωγικό Τμήμα, με πολλούς εθελοντές και με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση του Δήμου μας, τα παιδιά μας θα έρθουν πάλι σε αυτό το σημείο που είναι ασφαλές και μπορούμε να κάνουμε δράσεις στην παραλία, για να ζωγραφίσουν αυτή τη φορά τα μικρά, τα άδολα παιδιά του Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου για την ειρήνη και όχι πόλεμο. Αυτά λοιπόν, αυτές τις ζωγραφιές, εμείς το Ρεθελοντό θα σχηματίσουμε πάλι το σήμα της ειρήνης με το μήνυμα των παιδιών μας, ένα μήνυμα που ελπίζουμε να ακουστεί πιο δυνατά και από οποιοδήποτε άλλο μήνυμα. Και θα ακολουθήσει την ερχόμενη Τρίτη στις 22 του Μάρτη από όλες τις εθελοντικές ομάδες του Δήμου μας μία λάμπα διδρομία ειρήνης, η οποία θα ξεκινήσει από την πλατεία Μικρασιατών στο κέντρο της πόλης. Μικρασιάτες, προσφυγιά, έχουμε φέτος και την επέτειο των Μικρασιατών της Μικρασιατικής καταστροφής. Άρα λοιπόν την Τρίτη 22 του μήνα σας καλούμε όλους σε μία λαμπαδιδρομία ειρήνης μέσα στους δρόμους του Ρεθύμνου. Θα οργώσουμε την πόλη μας και στο τέλος θα καταλήξουμε στην πλατεία Μικρασιατών ξανά. Μάλιστα. Μετά από τη λαμπαδιδρομία μας για μία μουσική πια έκκληση για ειρήνη με τη φιλαρμονική, με χοροδία, με το μουσικό σχολείο και μικρούς και μεγάλους. Οπότε έχουμε να πούμε πολλά μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Θα ξανασυνδεθούμε. Ο κύριος Παπαδόσυφος, αν θέλει να μας πει. Κύριε Παπαδόσυφο. Βέβαια, να μας πει κάτι ο κύριος Παπαδόσυφος, ο Γιώργος, τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Τα μέλη βέβαια. Κύριε Παναγιωτόπουλε. Την καλησπέρα μας, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και από εμάς. Καλησπέρα και Παναγιωτόπουλε από την προκυπία του Ρεθύμνου. Ακόμα μία φορά παρόντες εκεί και όλοι οι εκπρόσωποι του εθελοντικού κινήματος Ρεθελοντό. Αυτή την φορά σε ένα μήνυμα κατά του πολέμου και υπέρ της ειρήνης. Ακριβώς, κύριε Παναγιωτόπουλε, είμαστε πολύ χαρούμενοι εδώ στο Δήμο Ρεθύμνης που έχουμε ένα πολύ ισχυρό κύτταρο εθελοντών, είτε οργανωμένοι είτε μεμονωμένοι. Απόψε λοιπόν στις 7 η ώρα μιλάμε για μια συμβολική δράση, μια συμβολική εκδήλωση με πολλαπλά βέβαια ουσιαστικά μηνύματα. Και όπως είπε η κυρία Μπυρλυράκη, το μήνυμα, το κύτταρο είναι να σταματήσει πλέον ο πόλεμος στην Ουκρανία και σε όσες περιοχές ανά τον κόσμο.
Νομίζω ότι οι Έλληνες γνωρίζουμε και από προσφυγιά, αλλά και από αθήματα στους πολέμους. Βέβαια. Κύριε Παπαδόσφαιρ, θα τα ξαναπούμε βέβαια. Έχετε πολλές δράσεις μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Θα ξανασυνδεθούμε. Να είστε καλά. Σκοτεινιάζει και στο Ρέθυμνο. Οπότε το τοπίο και η εικόνα θα είναι ιδανική. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.